Λέω πριν μπούμε στα ενδότερα και εφόσον είμαστε στον απόϊχο της Πρωτομαγιάς, να ακούσουμε ένα κομμάτι για την Πρωτομαγιά σε στίχους του Γιάννη Τσατσόπουλου με ερμηνευτή του Μιχάλη Παπαζήση από το δίσκο του Ταξιδιού Τα Κύβδηλα που κυκλοφόρησε στα 1996. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε. Πετρανθίζει το κλαρί, να ξεμητά η αλήθεια από καημού χωματερή. Σαν πρόσωπο χωρίς ψημίθια, τα ήπια με τα γόρια που στραγγίζαν του τρελού την παρηγόρια. Μα η πρώτη μέρα κι άρπαξε με πάλι αέρα να φιλιώνω στο χαμό, να πίνω με τα γόρια που στεφάνι φόρεσαν την κατηγόρια. Ανάθεμα την ώρα που με παίρνεις κάτι φορά και μισώ το λυτρωμό. Τη ζωή κι ο ουρανός ξεχνιέται, δίνει το μέλλον δανεικά. Μα ποιος τα ξεχρεώνει αν δεν ξοδεύεις φωνικά? Σε βλέπει ο καιρός για πιόνι, τα ήπια με τα γόρια που στραγγίζαν του τρελού την παρηγόρια. Του Μάη πρώτη μέρα κι άρπαξε με πάλι αέρα να φιλιώνω στο χαμό, να πίνω με τα γόρια που στεφάνι φόρεσαν την κατηγόρια. Ανάθεμα την ώρα που με παίρνεις κάτι φορά και μισώ το λυτρωμό. Με τα γόρια που στραγγίζαν του τρελού την παρηγόρια. Του Μάη πρώτη μέρα κι άρπαξε με πάλι αέρα να φιλιώνω στο χαμό, να πίνω με τα γόρια που στεφάνι φόρεσαν την κατηγόρια. Ανάθεμα την ώρα που με παίρνεις κάτι φορά και μισώ το λυτρωμό. Κάθε τραγούδι έχει και τις μνήμες του, μου έλεγες όσο ακούγαμε το τραγούδι. Ναι. Τι μνήμες έχει αυτό, τι μνήμες σου φέρνει εσένα αυτό το τραγούδι? Το συγκεκριμένο, ναι. Γενικά η εποχή, το κάθε τραγούδι μου ανασύρει μνήμες γύρω από τη δημιουργία, την ηχογράφηση του, τα διάφορα στάδια.
Αυτό το τραγούδι γεννήθηκε από κάποια αφορμή, σου ήρθαν οι στίχοι του Τσατσόπουλου και έβαλες αυτή τη μελωδία? Υπήρχε κάτι, δηλαδή, υπάρχει κάποια, κάτι που αναφέρεται, υπάρχει κάποια... Νομίζω ότι έγραψε πάνω στις στίχους, ναι. Γιατί έγραφα και έτσι και αλλιώς, δηλαδή, ναι, ναι. Είτε έγραφα μουσική και επένδυε κάποιος στιχουργός, είτε έγραφα πάνω στις στίχους. Αυτό ήταν τότε την εποχή που κάναμε συνεργασία με τον Γιάννη. Και απλά θυμάμαι τη διαδικασία στο στούντιο, ξέρεις, διάφορα πράγματα μέσα στο στούντιο τα οποία είναι σαν μνήμες, σαν εξίτηλες. Ας πούμε, κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε ο Μιχάλης μέσα, ναι, στο... Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Του λέω, φύγε και έλα μετά από καμιά εβδομάδα. Και όντως ήρθε και μετά από μια εβδομάδα εντελώς διαφορετικός και το τραγούδισε πάρα πολύ ωραία. Ωραίες αναμνήσεις.